δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Έκανε τη διατριβή του στην Ιταλία αφού είχε τελειώσει το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στη φιλοσοφία, όταν έπεσε στα χέρια του το λεξικό των Χαζάρων. Μέσα διάβασε ότι κάθε άνθρωπος έχει χιλιάδες δρόμους μπροστά του. Ο πραγματικά δικός του δρόμος είναι αυτός που όταν αποφασίσει να τον ακολουθήσει, ο φόβος του μεγαλώνει. Και κάπου εκεί ο Χρήστος Θηβαίος βρήκε την απάντηση στο δίλημα ανάμεσα στην ανασφάλεια της τραγουδοποιίας και την ασφάλεια της ακαδημαϊκής του καριέρας. Τα έκλεισε όλα και γύρισε στην Αθήνα για να φτιάξει το συγκρότημα Συνήθις Ύποπτη, όνομα που πήρε από την πλατεία Εξαρχείων όπου εμφανιζόταν. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Διαλύονται το 2000 και ακολουθεί σε όλο καριέρα. Θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό άνθρωπο γιατί κάνει αυτό που θέλει και αυτό που του αρέσει και μέσα από αυτό μπορεί και ζει την οικογένειά του. Πληρώνει φως, νερό, ενίκιο. Πιστεύω ακράδαντα πως αν δεν υπάρχει ζωή δεν υπάρχει τέχνη. Πάνω απ' όλα είναι η ίδια η ζωή. Θέλω να έχω πάντα τη δύναμη να αφουγκράζομαι και παράλληλα να γράφω τραγούδια. Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Οι φίλοι του και το κοινό του τον στηρίζουν και τον ακολουθούν φανατικά. Χάνεις την αίσθηση του χρόνου, λένε, όταν είσαι επιβάτης στο μουσικό ταξίδι με οδηγό τον Χρήστο Θηβαίο. Αγαπάει πολύ τους νέους καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς και δεν αρνείται ποτέ τη βοήθειά του. Πριν από λίγο καιρό, δεν δίστασε να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την εξάρτησή του από το αλκοόλ. Είναι ήδη αρκετούς μήνες καθαρός. Από τότε που το πήρε απόφαση, άλλαξε η ζωή του και η ζωή των γύρω του. Το αλκοόλ είναι η πιο υπουλή εξάρτηση, γιατί μπορείς να το βρεις ακόμα και στο περίπτερο. Ο Χρήστος Θηβαίος δεν φοβάται να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, ακόμα και αν αυτή προκαλέσει αντιδράσεις. Το 2015 βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα, όταν σε συνέντευξη που έδινε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν άπειρες δουλειές. Αλλά οι νέοι επιλέγουν την ανεργία γιατί δεν θέλουν να εργαστούν και προτιμούν να ζουν με τη σύνταξη των γονιών τους. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο ίδιος μπορεί να ζήσει την πενταμελή οικογένειά του με μόλις 15 ευρώ την ημέρα. Μετά το σάλο που προκλήθηκε, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, τονίζοντας ότι υπερέβαλε, προσπαθώντας να καυτηριάσει την άποψη μερίδας της νεολαίας σχετικά με την εργασία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα είναι προσεκτικότερος όταν εκφέρει δημόσιο λόγο. Όταν δεν ασχολείται με το τραγούδι, του αρέσει να πηγαίνει σε ταβέρνες με φίλους, να δοκιμάζει περίεργα φαγητά και να βλέπει σινεμά. Δεν λέει όχι σε μια καλή θεατρική παράσταση ή σε ένα καλό βιβλίο, ακόμα και αν το έχει ξαναδιαβάσει. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν σας έχω συνηθίσει σε πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις και ήταν η χαρά μου όταν έμαθα ότι θέλετε να έρθετε στην εκπομπή. Μια χαρά είναι αξιοπρεπέστατη η εκπομπή σας και χαίρομαι πολύ που συμμετέχω. Ακούγοντας το βίντεο και μαθαίνοντας διάφορα πράγματα για εσάς, που η αλήθεια είναι ότι δεν τα γνώριζα. Γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακολουθήσει τον δρόμο της υπερέκθεσης και της υπερβολικής προβολής, όπως γίνεται με άλλους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Βέβαια, ακούγοντας κάποιος τη μουσική σας, μπορεί να καταλάβει και το γιατί, έτσι. Έχω πολλά να σας ρωτήσω. Mm-hmm. Από το πώς καταλήξατε τελικά να γίνετε μουσικός, αντί για φιλόλογος, φιλόσοφος, ποιο ήταν το αντικείμενο που σπουδούσα στην Ιταλία, μέχρι και για τις δηλώσεις που είχατε κάνει πριν λίγο καιρό, αλλά και το πρόβλημα που παραδεχτήκατε και στις δημόσια γύρω από τον αλκοολισμό. Οπότε, επειδή είναι μεγάλο το φάσμα, λέω να το πάρουμε από την αρχή. Πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε? Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο, και μεγάλωσα στα Εξάρχεια. Είχατε μεγάλη οικογένεια? Οι γονείς μου ήταν ηθοποιοί. Α. Οπότε είχα πολύ μεγάλη οικογένεια. Γιατί. Δεν ήταν οι ηθοποιοί, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο θείος μου, η θεία μου, παππούς, γιαγιά, όλη η οικογένεια. Οπότε ζώντας σε ένα τέτοιο χώρο, είσαι παιδί όλων. Γιατί οι υπόλοιποι ηθοποιοί με κρατούσαν στα καμαρίνια για να βγουν οι δικοί μου να παίξουν σκηνή. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη παιδεία που είχα, και η καλλιτεχνική αλλά και η κοινωνική μου παιδεία.
Άρα γι' αυτό ίσως δικαιολογεί και την δήλωση που κάνατε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, η τέχνη χωρίς ζωή, έτσι. Ακριβώς. Πάνω απ' όλα η ζωή και η υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που λέγαμε και όταν μπήκατε μέσα στο πλατό. Και πώς είναι δυνατόν τώρα ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα σε καμαρίνια, έχει την υποκριτική πολύ μέσα στη ζωή του, να φεύγει από αυτή την τέχνη και τελικά να ανακαλύπτει ότι του αρέσει περισσότερο η μουσική? Ένα στοιχείο ήταν το γεγονός ότι ήθελα να διαφοροποιηθώ. Φοβόσασταν τη σύγκριση? Μπορεί. Έβλεπα πολλούς καλούς ηθοποιούς. Δηλαδή μεγάλωσα ανάμεσα στις αδερφές Καλουτά, στο Βασίλη Αυλονίτη, στη Μάρθα την Καραγιάννη, στον Κώστα τον Βουτσά. Εκτός από ο θείος μου ήταν ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, που έπαιζε με τον Θανάση Βέγκο, αδερφός της μητέρας μου. Οπότε έβλεπα ότι αυτοί είχαν πραγματικά ταλέντο για την υποκριτική και την ηθοποιία. Απ' την άλλη πλευρά, ναι, ίσως ήθελα να διαφοροποιηθώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική από πολύ μικρός και στην ηλικία 12-13 ετών έμαθα κιθάρα μόνος μου. Μόνος σας? Πήρατε δηλαδή μια κιθάρα ή σας κάναν δώρο μια κιθάρα? Όχι, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου στη ζωή μου. Όταν του ζήτησα να μου πάρει μια κιθάρα, μου είπε όχι. Γιατί? Μου δικαιολογήθηκε ότι δεν έχει χρήματα. Ζητούσα επίμονα και τελικά εκείνος μου έκανε το απίστευτο δώρο να μου πει ότι αν θέλεις πραγματικά μια κιθάρα, να πας να δουλέψεις να την αγοράσεις μόνος σου. Σε τι ηλικία όμως, είπατε ήσασταν 12-13 χρόνια. Εκεί, 12-13 χρόνια. Πήγατε να δουλέψετε? Πήγα και δούλεψα το καλοκαίρι στο φούρνο πολύ φίλων μας, που ήταν εκεί κοντά στο σπίτι μας, στην οδό Αγισιλάου, στο μεταξουργείο. Ήταν ο φούρνος της οικογένειας του Πέτρου Φιλιππίδη. Αλήθεια? Ναι. Οι μητέρες πάλι μας, στο κομμάτι, στην οικογένεια ηθοποιών. Πολύ φίλες από μικρές. Και πόσο κόστιζε τότε μια κιθάρα? 1.300 δραχμές. Σε πόσο καιρό τις βγάλατε αυτές τις 1.300 δραχμές? Σε 3 μήνες. Η ικανοποίησή σας όταν βγάλατε αυτές τις 1.300 δραχμές? Ήταν απίστευτη. Η αντίδραση του μπαμπά σας? Και εκείνος περήφανος που τα κατάφερα. Βέβαια, οι γονείς μου δεν ήθελαν ποτέ να ακολουθήσω αυτό τον τομέα. Γιατί? Κοιτάξτε, εκείνοι οι άνθρωποι αυτοί περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα. Δούλευαν καθημερινά, ταξίδευαν καθημερινά. Το μπουλούκι που λέμε. Το τσαντήρι που λέγαμε τότε, και δεν ήθελαν εγώ να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Ήθελα να γίνω επιστήμονας. Τελικά τους έκανα τη μεγάλη χάρη, πήγα να σπουδάσω φιλοσοφία στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά όμως μάθατε κιθάρα και μόνος σας, έτσι, ναι. Αυτοδίδακτος δηλαδή. Μόνος μου και μετά σπουδάσα κιόλας. Τη γρατζουνάγατε, ας πούμε, προσπαθούσα να μάθω. Συνθέτατε, αντιγράφατε, το βάπτισμα του πυρός ήταν το εξής, θυμάμαι, είχα μάθει να παίζω στην κιθάρα 7 τραγούδια. Ήταν το Let It Be, ήταν το Yesterday από τους Beatles, ήταν το Hotel California, ήταν τα παιδιά του Πειραιά, το κάθε κήπος έχει μια γωνιά για τα παιδιά, το Μπίμπα Πελούλα και δεν θυμάμαι και κάτι άλλο, μάλλον το Elvis Presley, κάτι τέτοιο. Και παίξαμε όταν ήμασταν Δευτέρα Λυκείου, στο χώρο των Θηλαίων, για τότε ήμασταν Θηλαίων Αρένων, και παίξαμε αυτά τα 7 τραγούδια και μας λένε τα κορίτσια, συνεχίστε, παίξτε κι άλλα. Αλλά δεν ξέραμε να παίξουμε άλλα. Τελικά υπήρχαν κάποιοι μεγαλύτεροι που ξέρανε και άλλα τραγούδια στην κιθάρα, γιατί είχε χαλάσει το pick-up και έμεινα επί σκηνής 3 ώρες. Ήταν στην Έγλη Ζαπίου 2 Απριλίου του 1977. Αυτή ήταν και η πρώτη σας, ας πούμε, εμφάνιση κοινό. Η πρώτη μου εμφάνιση κοινό. Συνειδητοποίησατε ότι σας αρέσει? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ, το έκανα με πολύ αγάπη. Παρ' όλα αυτά φύγατε μετά όμως να πάτε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Έφυγα από αυτό σίγουρα, ναι, γιατί έβλεπα ότι όλα μου τα είδωλα Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες είχαν σπουδάσει και τελικά ήθελα και εγώ να σπουδάσω, αποφάσισα να σπουδάσω, πήγα στην Ιταλία. Η Ιταλία με τι κριτήριο επιλέχθηκε ως χώρα για τις σπουδές σας? Από ταξίδια. Από ταξίδια. Από ταξίδια, μου άρεσε πάρα πολύ το κλίμα το φοιτητικό στην Πολόνια. Και τελικά έμεινε εκεί, έδωσα εξετάσεις στη φιλοσοφία και μπήκα. Ενώ σπουδάζατε δουλεύατε κιόλας, ναι. Γιατί υποθέτω ότι θα έπρεπε να στηρίξετε και τις σπουδές σας. Ναι, ναι, βέβαια. Δούλευα και μου άρεσε πάρα πολύ κιόλας. Ο στήριγμα σας ήταν εκεί στην Ιταλία? Δούλευα σε εστιατόρια, μετά δούλευα σε παλιατζίδικα, δηλαδή υπήρχε ένα βαν και ένα παλικάρι που ήταν στην Σχολή Καλών Τεχνών και με είχε πάρει για βοηθό του. Και αδειάζαμε αποθήκες,
σιταποθήκες και λοιπά. Η επαφή με τη μουσική έχει σταματήσει όσο καιρό ήσασταν και στην Ιταλία? Όχι ακριβώς. Mm-hmm. Στην ουσία, όταν δούλευα δεν είχε σταματήσει. Όταν άρχισα να ασχολούμαι δεινά πλέον με τις σπουδές μου, όπου ήθελα να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτό είναι, προέκυψε, υποθέτω, αφού ξεκίνησατε τις σπουδές. Ναι. Όπου ενθουσιάστηκα από την προσωπικότητα που συνάντησα κατά τύχη, που ήταν ο Ουμπέρτο Έκο. Α, τον είχατε, ήταν δάσκαλος σας, ναι, ναι. Καθηγητής σας, και... Ξέρω ότι διδάσκει στην Μπολόνια. Ναι, ναι, στο dance. Και ενθουσιάστηκα και τελικά αποφάσισα να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Οπότε άφησα τη μουσική κατά μέρος, αλλά δεν σταμάτησε η μουσική. Ο λόγος ο οποίος έρεε από τις σπουδές και από τη μελέτη που έκανα εκείνο τον καιρό, τελικά συνέχισε να είναι μουσική μέσα μου και τραγούδι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η συγκεκριμένη φράση που διαβάσατε σε ένα βιβλίο φιλοσοφίας που έλεγε ότι ο άνθρωπος έχει πολλούς δρόμους μπροστά του, αλλά αυτός που τον βγάζει από τη ζώνη ασφαλείας είναι και αυτός που πραγματικά αυτός επιλέγει. Αυτός που είναι ο δικός του δρόμος, πραγματικά. Ναι. Σας έκανε πραγματικά μέσα κλικ, ναι, όταν το διαβάσατε. Ακριβώς αυτό. Και εκεί πέρα παραδεχτήκατε ουσιαστικά για πρώτη φορά ότι θέλετε να γίνετε μουσικό. Ότι θέλω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Δηλαδή θέλω να γράφω τραγούδια, να τραγουδάω. Και τελικά επέστρεψα στην Ελλάδα. Συναντήθηκα με την παρέα των Συνήθων Υπόπτων. Και βγήκε ο πρώτος δίσκος, «Οι μέρες αδέσποτες». Και από εκεί όλα μετά συνεχίστηκαν. Είσαστε όμως υποστηρικτής, μάλλον πρεσβευτής, δεν θα έλεγα υποστηρικτής, ένας πολύ συγκεκριμένου ύφους τραγουδιών. Σαφώς δεν έχουν τίποτα το pop μέσα σε Κοιτάξτε, αυτό το οποίο, εντάξει, μετά πήρε την ετικέτα έντεχνο, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς. Περίμενα από εσάς να μου το πείτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να βάζω τα μπέλη στη μουσική. Απλά, θα σας πω, υπήρχε τότε, επειδή γράφαμε τραγούδια τα οποία ήταν από τη μια ροκ, αλλά δεν είχαν ηλεκτρισμό μέσα. Ήταν ακουστικό ροκ, ας το πούμε έτσι. Και έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τα κατηγοροποιήσουν, να τα βάλουν σε ένα ράφι. Οπότε εμάς τους νέους τραγουδοποιούς εκείνης της δεκαετίας του 90, αρχές, που ήμουν εγώ, Μίλκος Πασχαλίδης, Ορφέας Περίδης, Σωκράτης Μάλαμας, Αλκίνος Ιαννίδης, τελικά μας έβαλαν αυτή την ταμπέλα έντεχνο. Ναι, αλλά ήτανε πολύ αγαπητό όμως. Ήτανε ταυτόχρονα και πολύ τραγούδι. Εμπορικό. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι, όπως και τώρα. Είμαι της γενιάς αυτής. Ναι. Τους άκουγα αυτούς τους καλλιτέχνες. Και ήτανε πολύ in. Πολύ είναι ακόμα. Must. Είναι ακόμα. Νομίζω ότι δεν είχε τόσο προβολή το pop τραγούδι τότε, που τώρα νομίζω επισκιάζει λίγο. Και γι' αυτό θεωρώ και θέλω να το σχολιάσετε εσείς. Ξεκίνησε και αυτή η διαμάχη ανάμεσα στο εμπορικό και στο λαϊκό και στο έντεχνο και οι ταμπέλες. Ναι. Είστε υπέρ αυτής της ταμπελοποίησης. Δηλαδή, εμπορικό, μα και εμείς είμαστε εμπορικοί. Αυτό. Ναι, εντάξει. Ίσως δάσταστε και πιο διαχρονικά εμπορικοί, νομίζω, έτσι. Γιατί έχετε ένα κοινό το οποίο σας ακολουθεί συνεχώς. Ακριβώς, έχουμε μια διάρκεια. Οπότε αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είπατε μια πολύ σημαντική λέξη. Είπατε τη λέξη διαμάχη. Και σε σχέση, επειδή θα μου κάνετε την ερώτηση αυτή μετά, με τις δηλώσεις, πιστεύω το εξής, ότι δεν μπορούμε να απαλείψουμε από το ένστικτο του σύγχρονου ανθρώπου το να κατασκευάζει εχθρούς. Mm-hmm. Το θεωρείτε ένστικτο, Ναι, πια. Τι εξυπηρετεί, πιστεύετε? Καταρχήν εξυπηρετεί ένα διπλό σκοπό. Το γεγονός ότι κάποιος θέλει να έχει ταυτότητα, ότι κάτι είναι και κάτι άλλο δεν είναι. Και κατά δεύτερο λόγο, το να σχηματοποιεί ένα αξιακό σύστημα. Να δημιουργεί ένα ήθος ή κάτι το οποίο, κατά την άποψή του, είναι ηθικό, είναι ανήθικο κλπ. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, κατασκευάζει εχθρούς. Mm-hmm. Εσείς δεν είστε από τους ανθρώπους εκείνους που δέχονται τα είδη της μουσικής, έτσι, ή δεν είστε από αυτούς τους συναδέλφους που κατά κύριος έχουν βγει και έχουν υπερασπιστεί το είδος τους, αφορίζοντας όμως και το άλλο. Ναι, κοιτάξτε. Έχουν γίνει δηλαδή βαρύκδοπες δηλώσεις από συναδέλφους σας, ναι, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια αξιόλογη καριέρα εξυπηρετώντας ένα άλλο όμως είδος. Μα εγώ πιστεύω ότι αυτό ακριβώς το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι εξυπηρετούν ένα άλλο είδος. Το είδος του διασκεδαστή, ας το πούμε έτσι. Εμείς είμαστε πιο πολύ η ψυχαγωγία. Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που έχει σημασία πάνω απ' όλα είναι ότι στο είδος της διασκέδασης υπάρχουν πολύ καλά τραγούδια και στο είδος, ας το
της ψυχαγωγίας υπάρχουν και τραγούδια ευτελή. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Οι καλλιτέχνες, κάθε μορφής τέχνης, ηθοποιοί, τραγουδιστές, έχουν μία ανασφάλεια. Ότι η δουλειά έχει διακυμάνσεις. Mm-hmm. Αυτό συνεπάγεται και τα έσοδά τους να έχουν διακυμάνσεις. Και γενικώς υπήρχε και η νοοτροπία, ίσως να την είχαν και οι γονείς σας αυτή την νοοτροπία, ότι η τέχνη δεν σου δώσει να φας. Ναι. Εσείς έχετε δηλώσει όμως ότι έχετε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη δουλειά σας, που τόσο πολύ την αγαπάτε, να συντηρείτε την οικογένειά σας. Φυσικά και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Και ευγνώμων στον κόσμο ο οποίος έρχεται να με ακούσει, να με δει και επιλέγει να πληρώσει εισιτήριο. Επιλέγει δηλαδή να καταθέσει τα χρήματά του, ούτως ώστε εγώ να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Τι πιστεύετε ότι σας διακρίνει σαν καλλιτέχνη και έχετε διαχρονικούς θαυμαστές? Νομίζω η σταθερότητά μου ως μουσικός, το γεγονός ότι σκέφτομαι τη δουλειά μου και την τέχνη μου με μια αξιοπρέπεια και με αυτόν τον τρόπο τη μεταβιβάζω και στον κόσμο, ότι θέλω κι εγώ όλοι όσοι έρχονται να μ' ακούσουν να ονειρεύονται, γιατί αυτό είναι το πρώτιστο δώρο και που θέλουν να έχουν και τα παιδιά μου και οι νέοι άνθρωποι. Να είναι ικανοί να ονειρεύονται. Τα παιδιά σας έχουν έτσι δείξει κάποια κλίση, κάποια προτίμηση σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης? Αναγκαστικά ακούνε μουσική. Τώρα το τι θα το κάνουν αυτό δεν το ξέρω. Σε τι ηλικίες είναι τα παιδιά? Ο μεγάλος είναι 18, mm-hmm. ο Νίκος, και ο μικρός είναι 9. Είναι μικρούλης ο Θάνος. Άρα ουσιαστικά είναι και πολύ νωρίς για να αποφασίσει τι θέλει. Ναι, πάντως ακούνε. Ο μεγάλος προς τα που προσανατολίζεται? Σε φιλοσοφικές σπουδές. Όπως ο μπαμπάς στο παρελθόν, ακριβώς, έτσι. Ναι. Ωραία λοιπόν. Θεωρώ ότι από αυτά που μου λέτε δεν μετανιώσετε ποτέ για την απόφαση που πήρατε να αφήσετε όχι, για να, όχι, να σίγουρα, καθημαϊκή και σίγουρα καριέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να το κάνω. Είναι αυτό που μου έλεγε η Αρλέτα, ένας άνθρωπος που μου έχει συμβουλέψει άπειρες στιγμές στη ζωή μου. Ότι, παιδί μου λέει, κοίταξε, ότι αν μπορείς να ζήσεις και χωρίς να το κάνεις, μην το κάνεις. Mm-hmm. Αν δεν μπορείς να ζήσεις όμως χωρίς να το κάνεις, τότε κάντο. Πολύ σωστό. Ακριβώς. Το αλκοόλ, πώς μπήκε στη ζωή σας? Παραδεχτήκατε ότι είχατε ένα θέμα ναι. με το αλκοόλ, μεγάλο. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να βγαίνει ένας άνθρωπος, μάλιστα του δικού σας χαρακτήρα και βεληνικού, καλλιτεχνικού, και να παραδέχεται ότι είχε ένα πρόβλημα με το αλκοόλ. Μπορείτε να μου πείτε αυτό, πώς μπήκε στη ζωή σας και κατέληξαν πρόβλημα? Κοιτάξτε, ξεκινάει σιγά σιγά σε μένα προσωπικά. Ξεκίνησα με κάτι πολύ αθώο, όπως είναι η μπύρα. Mm-hmm. Μια μπύρα από εδώ, μια μπύρα από εκεί. Τελικά αυτές οι μπύρες ήταν αρκετές. Και φυσικά μετά πάμε και σε πιο βαρύ αλκοόλ, περνάμε στο κρασί και στα βαριά αλκοολούχα. Και από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνεις ότι διαισθάνεσαι ότι χωρίς αυτό η μέρα δεν ξημερώνει και δεν διαρκεί. Εσείς το ξεκινήσατε στο πλαίσιο της παρέας, της δουλειάς, να πιούμε μια μπυρίτσα, να βγούμε έξω, να πιούμε ένα κρασάκι, ή είχατε κάτι άλλο που σας οδηγούσε εκεί? Κοινωνικοποιεί, η αλήθεια είναι. Βοηθάει στην κοινωνικοποίηση και βοηθάει στο να... βοηθάει, προς Θεού. Χρησιμοποιώ ίσως μια πολύ αδόκιμη... Διευκολύνει. Ναι, διευκολύνει. Αλλά στην ουσία αρχίζει και θολώνει τη σκέψη και ήδη η σκέψη ενός ανθρώπου είναι ήδη θολωμένη εκ προημίου. Οπότε τη θολώνει ακόμα περισσότερο. Είναι μια συνήθεια. Καταρχάς να μου εξηγήσετε κάτι. Είχατε φτάσει σε σημείο να θεωρείστε αλκοολικός? Θα πω κάτι βαρύ. Δεν σταματάς ποτέ να είσαι αλκοολικός. Αυτό το έχω ξανακούσει. Είσαι για πάντα αλκοολικός. Το έχω ξανακούσει αυτό για το ποτό. Mm-hmm. Όπως επίσης είχα ακούσει ότι είναι ο πιο δύσκολος εθισμός. Και ο πιο σοβαρός. Γιατί ουσιαστικά είσαι πάντα επιρρεπής, δεν αποτοξινώνεσαι ποτέ. Ναι, είναι αλήθεια και είναι, αυτό. Και είναι πανεύκολο. Είναι αυτό το οποίο είχα πει και όταν το ανακοίνωσα, ότι μπορείς να το βρεις και στο περίπτερο. Και φυσικά ότι, κακά τα ψέματα, κανείς δεν παίρνει ένα βαρύ ναρκωτικό μπροστά στα παιδιά του. Έτσι. Κανείς δεν καπνίζει μαριχουάνα μπροστά στα παιδιά του, κανείς δεν
κάνει χρήση ηρωίνης ή κοκαίνης μπροστά στα παιδιά του. Με πολύ μεγάλη ευκολία όμως. Θα πιει ένα ποτό. Θα πιει ένα ποτό και όχι μόνο ένα. Σε ποια ηλικία αρχίσατε έτσι να φλερτάρετε με τα πρώτα έτσι, παραπάνω ποτά και μετά από πόσο καιρό συνειδητοποίησατε εσείς ότι είστε αλκοολικός? Γιατί δεν είναι και αμέσως εύκολο και κατανοητό από τον ίδιο. Παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον μπορεί να αντιδρά, θέλει λίγο χρόνο ο ίδιος. Ναι, νομίζω ότι από 25 ετών υπήρχε αυτή η διαρκής ή συνεχής χρήση. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και τελικά κατέληξα να δω ότι πια έχω εθιστεί. Δηλαδή πίνατε με το που θα ανοίγατε τα μάτια σας, ας πούμε? Όχι. Γιατί η εικόνα που κάποιος έχει για έναν αλκοολικό είναι ότι ξυπνάει το πρωί, πίνει αλκοόλ και συνεχίζει να πίνει μέχρι το τέλος της ημέρας, ας πούμε, και όχι, για μεγάλη διάρκεια. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Όχι. Αλλά από μια ώρα της μέρας και μετά ήταν μια συνεχής και διαρκής χρήση. Η οικογένειά σας είχε αντιληφθεί, ας πούμε? Μα όλοι το αντιλαμβάνονται, απλά κανείς δεν το λέει. Σας άλλαζε τη συμπεριφορά? Σίγουρα. Σας έβγαζε έναν άλλο χαρακτήρα? Και αν ναι, ήταν πιο επιθετικός, πιο χαλαρός? Άλλες φορές πολύ πιο χαλαρός, άλλες φορές πολύ επιθετικός. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις. Σίγουρα όμως η οικογένειά μου και ειδικά η γυναίκα μου, η Μαρία Παυλοπούλου, είναι πρωτίστως ο άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε με σταθερότητα να ασχοληθώ με το ίδιο μου το πρόβλημα. Το είχε εντοπίσει δηλαδή για εκείνη? Βέβαια. Σας το έλεγε? Και αν ναι, πώς αντιδρούσατε? Κοιτάξτε, άλλες φορές μου το έλεγε, άλλες φορές μου το έδειχνε. Πώς σας το έδειχνε? Με την ένταση και τη σκληρότητα και ταυτόχρονα με την αγάπη που υποδεικνύει το πραγματικό ενδιαφέρον για τον σύντροφό σου. Θέλετε να μου πείτε ένα παράδειγμα? Βεβαίως, θα σας πω μια πολύ όμορφη φράση και που την έχω πάντα στο μυαλό μου. Μου είπε, ή αλλάζεις ή καταντάς. Σας είχε χτυπήσει καμπανάκι αυτό? Ναι, βέβαια. Και μετά πήγα σε έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα που πραγματικά είναι πολύ σημαντικός και εκείνος στη ζωή μου, ο Παναγιώτης Οστούπας, ο οποίος είναι και ο γιατρός μου. Και αυτή τη στιγμή είμαι σε μια διαδικασία απεξάρτησης. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι αυτό? Όταν το πάρεις απόφαση, δεν είναι δύσκολο. Το πάνε να το πάρεις απόφαση. Το πάνε να το πάρεις απόφαση. Δηλαδή, οι αποτυχημένες προσπάθειες έχουν να κάνουν με μια απόφαση που δεν είναι λυμένη. Ακριβώς. Και σίγουρα, πάνω απ' όλα πρέπει να αγαπήσεις τον ίδιο στον εαυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μια πράξη αυτοκαταστροφής και τιμωρίας? Ναι, θα μπορούσε να είναι. Εσείς δηλαδή δεν αγαπάγατε τον εαυτό σας πραγματικά πριν? Είναι και μια πράξη αλαζονίας. Το ότι εμένα μου επιτρέπεται αυτό, επειδή είμαι καλλιτέχνης. Τώρα, κατά πόσο καλλιτέχνης είσαι όταν βυθίζεσαι σε μια εξάρτηση, αυτό μέλει να το δούμε και να το σκεφτούμε. Σας διευκόλυνε, ας πούμε, και στην έμπνευση το ποτό ή σας τόλωνε την κρίση? Πολλές φορές νομίζεις ότι σε διευκολύνει. Γιατί θεωρείς ότι έχεις καταφέρει να καταστρώσεις ένα σχέδιο δημιουργίας και παραμένει απλά σχέδιο, δεν είναι δημιουργία. Δηλαδή λες, α, κοίτα τι έγραψα. Και τελικά το κοιτάς μετά διαυγής και βλέπεις ότι δεν είναι τίποτα. Και μετά ανακάλυψα ότι τα καλύτερά μου τραγούδια τα έχω γράψει με καφέ. Αλλά πίστευα ότι ήταν ίσως με τη χρήση του αλκοόλ. Επειδή μιλάτε δημόσια γι' αυτό, θεωρώ ότι θα το έχετε συζητήσει και με τα παιδιά σας το θέμα του πότου, σωστά? Με το μεγάλο, ναι. Ο οποίος ποτέ δεν με έκρινε γι' αυτό. Αλλά πάντα είναι δίπλα μου και με στηρίζει, αλλά το βλέμμα του αρκεί. Αρκεί για να μου πει, φτάνει μέχρι εδώ, μπαμπά. Είχατε βιώσει τέτοιο βλέμμα από το παιδί σας? Πάντα το βιώνω και μου αρέσει. Μου αρέσει που όταν εγώ δεν συνειδητοποιώ τα όρια μου
τα παιδιά μου και η γυναίκα μου. Σας βάζουν στον δρόμο. Μου βάζουν όρια. Τον έχετε συμβουλέψει για το ποτό, τον γιο σας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και αυτός είναι τώρα 18 χρονών, θα βγαίνει τις παρέες του σαφώς. Νομίζω ότι εφόσον έχει δει τις πράξεις μου, δεν χρειάζεται. Από μόνος του. Όταν λέτε έχει δει τις πράξεις μου, θεωρείτε ότι έχουν υπάρξει η γυναίκα σας και τα παιδιά σας μάρτυρες κάποια συμπεριφορά που δεν θα θέλατε να την είχαν δει, ας πούμε, σας φαίνει σε δύσκολη θέση. Αυτό είτε το έχουμε συνειδητοποιήσει είτε όχι, νομίζω πως είναι εμφανές να ξέρουν ήδη και να υπάρχει αυτή η σιωπηλή συμφωνία ότι ναι, θα ήταν καλύτερα να μην είχες πιει τόσο. Εσείς έχετε έρθει σε μηχανία με τον ίδιο σας τον εαυτό, θυμούμενος πράγματα που μπορεί να έχετε πει, να έχετε κάνει πάνω σε μεγάλη χρήση αλκοόλ. Καταρχήν, η μεγαλύτερη μηχανία που έχω αισθανθεί ήταν όταν έχω τη μνήμη του εαυτού μου να τρέμουν τα χέρια μου. Α. Αυτό. Να μην μπορώ να υπογράψω, δηλαδή ένα αυτόγραφο. Και αυτό έγινε πρωί, δεν είχα πιει. Οπότε, μετά ήπια 2-3 μπύρες για να μην τρέμουν τα χέρια μου. Την απόφασή σας να το πείτε δημόσια αυτό, πώς την πήρατε? Είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Θεωρούσατε δηλαδή ότι μπορείτε να βοηθήσετε και άλλο κόσμο που αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση? Να σας πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα στην αρχή, αλλά μετά από την προσέγγιση που είχα από κάποιους ανθρώπους, ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί τελικά δεν είναι δύσκολο. Λένε ότι όταν οικειοποιείς ένα πρόβλημα και το δημοσιοποιείς, είναι και ένας τρόπος του να δεσμευθείς πως θα το αντιμετωπίσεις. Ακριβώς. Είναι μια δέσμευση απέναντι του εαυτού μέσω τρίτων. Ισχύει αυτό και μάλιστα να χρησιμοποιήσω και κάποια λόγια της ψυχιάτρου μου, της Παρσένιας Παπα-Νικολάου, η οποία μου είπε ότι μην ξεχνάτε, κύριε Θηβέ, ότι το να το ανακοινώσετε κρύβει ναρκισισμό, ακόμα και αυτό. Αλλά τώρα ίσως να είμαι στο δεύτερο στάδιο, να πρέπει να ξεπεράσω τον ναρκισισμό μου. Ο αλκοολισμός είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται χωρίς επιστημονική βοήθεια? Δηλαδή, αν κάποιος αποφασίσει να το κόψει μόνος του, γίνεται? Δύσκολα. 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 Τέτοια εσείς προβλήματα απαιτούν διάρκεια. Και συνέπεια. Εσείς μέσα από την ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη, ανακαλύψτε και για ποιο λόγο καταλήξατε να είστε αλκοολικό. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν ενέτεινα, για να μην κρίνεις, την προσοχή μου πάνω σε αυτό. Το θέμα με μένα ήταν να σταματήσω. Τώρα το ποιοι λόγοι με έφεραν εκεί ήταν δευτερευούς σημασίας. Και πώς... Είναι, δηλαδή εννοώ ότι το να... υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τον καθένα που είναι διαφορετικοί. Οπότε αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσει. Και όταν λέμε να σταματήσει, εννοούμε τελείως? Όχι. Ή μαχαίρι? Κοιτάξτε, μαχαίρι δεν υπάρχει τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι είναι πώς είναι η κορτιζόνη, που δεν πρέπει να σταματήσεις. Σιγά-σιγά. Mm-hmm. Σιγά-σιγά και σταματάς. Και φυσικά δεν έχεις και το άγχος, από ένα σημείο και μετά, ότι δεν πρέπει να κάνεις χρήση. Είπαμε, δεν είναι αποτοξίνωση, είναι απεξάρτηση. Mm-hmm. Σωστά. Έχει διαφορά. Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή τώρα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να χαίρομαι πάρα πολύ όταν βγαίνω σε ένα καλό εστιατόριο με τη γυναίκα μου, να γευτούμε ένα πολύ ωραίο πιάτο φάει και να γευτώ ένα πολύ ωραίο ποτήρι κρασί. Αν σας κάνανε πρόταση, ας πούμε, να πάτε στην Κριτική Επιτροπή ενός reality show, το έχετε δει πώς λειτουργούν, τα έχετε παρακολουθήσει ποτέ? Πού και πού, ναι. Κοιτάξτε, δεν θα πήγαινα γιατί δεν έχω χρόνο, καταρχήν, και δεν πιστεύω ότι είμαι ικανός να κρίνω κάποιον. Να του μιλήσω πολύ γλυκά και συμβουλευτικά, ναι. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι το τραγούδι είναι το τελευταίο. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα είναι η μουσική. Τι
γυναίκα σας μου την έχετε αναφέρει αρκετές φορές. Ναι. Και θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για αυτήν. Η Μαρία Παυλοπούλου είναι βρέφουνη πιαγωγός. Mm-hmm. Και ασχολείται με το δικό της τρόπο με τα παιδιά και τη δημιουργική διαδικασία που έχει η σχέση της με τα παιδιά. Πόσο καιρό είστε μαζί? Πάμε 7 χρόνια μαζί. Άρα υποθέτω, σκεπτόμενοι τις ηλικίες των παιδιών σας, ότι είναι η δεύτερη σύζυγος. Είναι η τρίτη. Είναι η τρίτη σύζυγος. Mm-hmm. Είτε κάνει τρεις γάμους. Ναι. Εντάξει, τη μία πες ότι δεν έκατσε. Τη δεύτερη ήταν η σύμπτωση. Την τρίτη... Πάντα συμβαίνει κάτι και νομίζεις και χαίρεσαι. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνω όταν γράφω τραγούδια. Χαίρεσαι σαν να είναι η πρώτη φορά. Τι σας γοήτευσε σε αυτήν? Η σχέση που έχει με την ύλη. Δηλαδή? Δεν έχει καμία. Καμία σχέση με την ύλη. Και γιατί σας κέντρισε αυτό το ενδιαφέρον? Γιατί, κοιτάξτε, και στο χώρο μας θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό, ας το πούμε έτσι, πόσα λεφτά βγάζεις. Λέω, όχι μόνο στο χώρο μας, στην κοινωνία ολόκληρη. Στην κοινωνία ολόκληρη. Τελικά ήταν το τελευταίο πράγμα που την ενδιέφερε, που την ενδιαφέρει. Άρα ουσιαστικά αυτό ήταν και κάπως ανακουφιστικό για εσάς. Και η δόξα. Είδα μια άλλη πλευρά. Καταρχήν με έβαλε να σκεφτώ ότι η ποίηση και η μουσική, που είναι κάτι το οποίο το λατρεύω, δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την ύλη που αποκτάς μέσα από αυτό. Αυτήν όμως τη σχέση εσείς δεν την είχατε ούτως ή άλλως με την ύλη, γιατί έχετε κάνει και δηλώσεις που τις ακούσαμε και στο βίντεο, mm-hmm, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε την οικογένειά σας με 15 ευρώ. Καλά, 15 ευρώ, εντάξει. Με, εντάξει, ήταν ενδεικτικό παράδειγμα, εμποδισμένο στην υποδοχή. Πάντως πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος με λίγα χρήματα, δηλαδή έτσι όπως μπορεί να χαρεί με πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να χαρεί και με λίγα όταν δεν τα έχει, δηλαδή μπορεί να είναι ευτυχισμένος όταν έχει όραμα. Mm-hmm. Αυτό είναι στην ουσία όλο. Και σίγουρα ότι μπορεί να έχει τη δύναμη να προσφέρει στον εαυτό του και σε αυτούς που αγαπάει τα δώρα που πιστεύει ότι θα τους κάνουν ευτυχισμένους. Και είναι αυτά τα δώρα είναι η ειλικρίνεια και το φως που έχει μέσα του. Θα σας πάω λιγάκι και στα καλλιτεχνικά, να μου πείτε την άποψή σας για τα δεδομένα της μουσικής σήμερα. Mm-hmm. Τους πρωταγωνιστές της, τα νέα παιδιά, τα reality μου, τα μουσικά που αναδεικνύουν καλλιτέχνες. Κοιτάξτε. Ξέρω ότι στηρίζετε τα νέα ταλέντα. Ακριβώς. Σίγουρα και εμπνέομαι κιόλας. Εμπνέομαι από τους συναδέλφους μου, από τους μουσικούς, που χαίρομαι πολύ που υπάρχει φωτογραφία τους εδώ. Είναι ο Μάξιμος Δράκος, ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος, οι String Demons, που είναι τα αδέρφια, τα παιδιά του Βαγγέλη Μπουντούνη, ο Κωνσταντίνος και η Λιδία. Νέα παιδιά όπως είναι ο Γιάννης Χαρούλης, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιώργος ο Ρούς, τα Κίτρινα Ποδήλατα. Μιλάω για τους πιο νέους, έτσι. Εντάξει, με τον Μίλτο Πασχαλίδη και όλους αυτούς που ανέφερα πριν, που είμαστε πάρα πολύ φίλοι, και φυσικά τους μεγάλους συνθέτες που έχω συνεργαστεί. Πιστεύω πολύ στους νέους ανθρώπους και έχουν να μας δείξουν πολλά καινούργια πράγματα και να μας εμπνεύσουν από την πλευρά τους. Αυτό που έχω να πω ως, πώς να το πω, όχι συμβουλή, αλλά ως βοήθημα πορείας, είναι ο καθένας να διαβάζει πολύ, να μελετάει, λογοτεχνία, να ακούει πολύ μουσική, να ακολουθεί πάντα αυτόν που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από αυτόν, να έχει είδωλα δηλαδή. Και πολύ σημαντικό να μάθει ένα όργανο. Πολύ σημαντικό, Πάρα πολύ σημαντικό. Τον κάνει μουσικό. Αν σας κάνανε πρόταση, ας πούμε, να πάτε στην Κριτική Επιτροπή ενός reality show, που έχετε δει πώς λειτουργούν, τα έχετε παρακολουθήσει ποτέ? Πού και πού, ναι. Κοιτάξτε, δεν θα πήγαινα γιατί δεν έχω χρόνο, καταρχήν, και δεν πιστεύω ότι είμαι ικανός να κρίνω
κάποιον. Να του μιλήσω πολύ γλυκά και συμβουλευτικά, ναι. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι το τραγούδι είναι το τελευταίο. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα είναι η μουσική. Κοιτάξτε, η μουσική είναι μια, ένας ωκεανός, απέραντος ωκεανός. Έχει τα πάντα. Το τραγούδι είναι μια μικρή, πολύ όμορφη πολυνησία, στην οποία μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες διακοπές και να ξανασκεφτόμαστε διαρκώς τον εαυτό μας. Επειδή έχει και λόγο κιόλας η μουσική, έχει κείμενο. Και το να σκεφτόμαστε και το λόγο. Αλλά σίγουρα αυτό που η μουσική μπορεί να μας διδάξει με τα συναισθήματα που μας δημιουργεί και ο καθένας τα εισπράττει με διαφορετικό τρόπο, είναι πολύ πιο σπουδαίο από το τραγούδι. Υπάρχουν καλλιτέχνες στους οποίους εκτιμάτε σήμερα? Βέβαια. Και όχι τόσο πολύ από το δικό σας στρατόπεδο, mm-hmm. χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί σίγουρα θα έχετε ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε και όλες και για τους οποίους έχετε δημιουργήσει. Από το άλλο το στρατόπεδο, το πιο διασκεδαστικό, όπως μου είπατε. Το πιο διασκεδαστικό. Φυσικά. Εκτιμώ πάρα πολύ το έργο τους και το ταλέντο τους. Θα θέλετε να μου αναφέρετε κάποιον? Βεβαίως. Ο Σάκης Ρουβάς, mm-hmm. η Έλληνα Παπαρίζου, ο Πασχάλης Τερζής, ο Αντώνης Ορέμος. Πρόκειται για μεγάλα ταλέντα. Η Πεγκυζίνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλο ταλέντο. Και, συγγνώμη αν ξεχνάω και κάποιους, δηλαδή, γιατί δεν ακούω και εκτενώς, για να είμαι ειλικρινής, αλλά σίγουρα πολύ μεγάλο. Και ο κύριος Θεοφάνους που γράφει mm-hmm. εξαιρετικά, ο Φίβος. Είναι άνθρωποι που γράφουν, που ξέρουν μουσική. Αυτό και για τα νέα παιδιά αξίζει να το υπογραμμίσουμε, που μπορεί να ακούν περισσότερο αυτό το είδος, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, τώρα θυμάμαι έναν τους ανθρώπους αυτούς, ας πούμε. Καλλιτεχνικά, σας βρίσκουμε κάπου, ετοιμάζετε κάτι? Ετοιμάζουμε σίγουρα τώρα μια καλοκαιρινή περιοδία με τους String Demons και με τον Καλλίστρατο Δρακόπουλο και τον Μάξιμο Δράκο, που χαίρομαι πολύ που φαίνονται επί ευκαιρία σε αυτή την εκπομπή. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, έχουμε κάνει και περιοδία και στη Γερμανία, θα πάμε και στην Κεντρική Ευρώπη και θα γυρίσουμε πάλι όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Έχετε μεγαλώσει στα Εξάρχεια, όπως μου είπατε mm-hmm. και εσείς, έτσι. Και μάλιστα είχατε εμπνευστεί, αν δεν κάνω λάθος, το τίτλο του συγκροτήματός σας από την... Ναι, ο βασικός εμπνευστής είναι ο Άγγελος Φακιανάκης, mm-hmm. που είναι χρόνια παραγωγός μου, και επειδή ήμασταν από τα Εξάρχεια, μας έβγαλε συνήθεις υπόπτους. Ωραία, λοιπόν. Τα έχετε ζήσει σε μια εποχή διαφορετική. Αυτό έχει μεταλλαχθεί με το πέρασμα των χρόνων. Θα θέλετε να μου το σχολιάσετε λίγο? Κοιτάξτε να δείτε, ζω στα Εξάρχεια και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε είναι ότι τα παιδιά μας ονειρεύονται ανάμεσα στα δακρυγόνα και στα αστέρια σε αυτή την περιοχή. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Θεωρείτε ότι μέσα από πληθώρα γεγονότων αλλά και δεδομένων, ας πούμε, έχουν κάπως στιγματιστεί? Κοιτάξτε, έχουν στιγματιστεί, αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν πιστεύω σε εκφράσεις όπως άβατο κλπ. Δηλαδή, ήμαρτον, και θεωρώ ότι πιο πολύ αφορά στο γεγονός ότι αποτελούν μια βαλβίδα από συμπίεσης, ας το πούμε έτσι, τα Εξάρχεια αυτή τη στιγμή. Είναι μια πανέμορφη γειτονιά και αυτή τη στιγμή ίσως να είναι κατά κάποιο τρόπο δακτυλοδεικτούμενη για κάποιες συμπεριφορές και για κάποιες άλλες όχι. Δηλαδή υπάρχουν ζωγράφοι, χορευτές, μουσικοί, γλύπτες, συγγραφείς που όπως υπήρχαν παλιά, έτσι, όπως ήταν παλιά ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Νικόλας ο Άσημος, η Κατερίνα Γόκου, η Αρλέτα. Παρ' όλα αυτά όμως, εκτός ότι, όπως λέτε εσείς, είναι δακτυλοδεικτούμενα, γιατί υπάρχει και κόσμος που πλέον παίρνει θέση δημόσια, mm-hmm. Παραπονιέται δημόσια. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα Εξάρχεια ως χάπι προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό θα συμβαίνει πάντα. Και όλα τα λοιπά. Ναι, αυτό θα συμβαίνει πάντα. Και ας πούμε, θα σας πω, έτσι να το κλείσω λίγο και με λίγο χιούμορ. Ήμουν προχθές με το μεγάλο μου το γιο στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη
και πίναμε καφέ. Έτσι το απόγευμα είχαμε κάνει μια βόλτα και κάποια στιγμή στα καλά καθούμε να ακούμε λίγη φασαρία. Ήτανε 3-4 παιδιά με κουκούλες, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι και ανήλικοι. Έτσι, να τα λέμε όλα. Κάνε φασαρία, κάψανε κάτι κάδους, φωνάζανε το ένα το άλλο, κατέβηκαν κάποια άνθρωποι, λίγοι από κάποια δημιουργία, πέταξαν δύο δακρυγόνα και αυτό ήταν. Έληξε και κάποια στιγμή αρχίσαν και τσούζαν τα μάτια μας, κλείσαν τις πόρτες στο καφέ για να μην μπαίνει μέσα, μπαίνουν μέσα τα δακρυγόνα και η διοκτήτρια του μαγαζιού έκανε βόλτα στο μαγαζί με ένα δίσκο με σφινάκια μαλόξ. Για να βάλουμε κατά από τα μάτια μας. Προσαρμόζεται. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας και που μας δώσατε έτσι την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να μάθουμε περισσότερα για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ. Και έξω τα τραγούδια. Και γιατί αυτό το οποίο σε έπραξα είναι αξιοπρέπεια, σεβασμό και γενναιοδορία και είναι το πιο σημαντικό για όλους μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.